Καλημέρα σας κύριε Χαρίτση και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Καλημέρα κύριε Σβέργο, καλημέρα στους ακροατές του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι έτσι θα αναπαράξω όσα γράφονται και γράφουν και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή ότι αναλαμβάνετε το πρώτο τάξη Υπουργείο και ότι είστε πλέον πολύ ψηλά στην κατάταξη της κυβέρνησης, αλλά θα μείνουμε στην ουσία. Το βασικό είναι ότι βεβαίως πλέον έχετε κληθεί να φέρετε εις πέρας μια σειρά μεταρρυθμίσεις, σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με τη μεγαλύτερη, θα έλεγα, αυτή του κλειστού. Που αποτελεί άλλωστε και μια τομή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε δίκιο. Πράγματι, τα καθήκοντα πλέον είναι ακόμα πιο αυξημένα και μάλιστα θα έλεγα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Και το λέω αυτό γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα στο Υπουργείο Εσωτερικών έγινε μια πολύ σοβαρή, μια πολύ συστηματική δουλειά και από τον προκάτοχό μου, τον αγαπητό φίλο και σύντροφο, τον Πάνο τον Σκουρλέτη, σε μια σειρά από πεδία, θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτά, ναι, με κεντρικό βεβαίως το ζήτημα της μεγάλης μεταρρύθμισης για την τοπική αυτοδιοίκηση, το ζήτημα του κλεισθένου. Είχα την χαρά και ήταν μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε πολύ στενά με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών από το προηγούμενο πόστο του δικού μου στο Υπουργείο Οικονομίας με τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων και άρα υπάρχει νομίζω μια αρκετά μεγάλη επαφή με το χαρτοφυλάκιο. Βεβαίως όμως εκεί που θα κρυφτούμε αν θέλετε, εκεί που νομίζω ότι μπαίνει πολύ ψηλά ο πύχης και είναι πολύ μεγάλο στοίχημα, είναι ακριβώς στην εφαρμογή αυτής της πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζοντας από πολύ κοντά όλη την προσπάθεια η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, την δουλειά που έγινε για να σχεδιαστεί αυτή η σύνθετο νομοθέτημα, γνωρίζουμε τη δημόσια συζήτηση η οποία διεξήχθη και τις συγκρούσεις οι οποίες υπήρχαν. Που κατέληξε όλη αυτή η δουλειά στην ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έγινε πλέον νόμος του κράτους. Τώρα πλέον μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση θα κριθεί στην εφαρμογή, θα κριθεί στην υλοποίηση. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση, ότι εκεί τελικά κρίνονται οι μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές, στην εφαρμογή, στην υλοποίηση. Και με αυτή την έννοια έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας το αμέσως επόμενο διάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, για να υλοποιήσουμε αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική παρέμβαση στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μια παρέμβαση η οποία, αν θέλετε, καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα σε σχέση με αρμοδιότητες, σε σχέση με δυνατότητες που ανοίγονται για την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε αυτό το οποίο εμείς προγραμματικά πάντα υποστηρίζαμε και βεβαίως πλέον το κάνουμε και πράξη, δηλαδή την ενίσχυση της αποκέντρωσης, την ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής στα κοινά, την αυτοδιοίκηση εν της πράγμαση των τοπικών κοινωνιών, στοιχεία ταυτοτικά για μας, για τον πολιτικό μας χώρο. Νομίζω ότι σιγά σιγά σταδιακά με αυτή τη μεταρρύθμιση και με άλλες αντίθεσεις που θα ακολουθήσουν, σας υπενθυμίζω ότι στην Βουλή όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο και παρότι εγώ ανήκα τότε σε άλλο Υπουργείο, είχα την τιμή να συμμετάσχω στη συζήτηση. Είχα πάρει και το λόγο ακριβώς επειδή ένα κομμάτι της μεταρρύθμισης σχετίζεται και με τις χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση. Είχαμε πει τότε λοιπόν ότι ο κλεισθένης, αυτή η πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή, είναι ο κλεισθένης 1. Γιατί θα ακολουθήσουν, θα συνοδευτεί στη συνέχεια και από το κλεισθένη 2 και το κλεισθένη 3 θα υπάρξει μια σειρά παρεμβάσεων, μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αυτοδιοίκηση για να επιλύσουμε χρόνια προβλήματα, προβλήματα τα οποία κουβαλούσε και κουβαλάει η αυτοδιοίκηση και κυρίως ο πρώτος βαθμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Δήμοι, όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, επομίστηκαν πολύ μεγάλες αρμοδιότητες και καθήκοντα το προηγούμενο διάστημα, χωρίς όμως να έχουν και τα απαραίτητα εργαλεία στα χέρια τους
για να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί. Δράτω με τις ευκαιρίες και πρέπει να σας πω ότι ένα σημαντικό ζήτημα και το οποίο έχει τεθεί και ως στόχος και από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών είναι και το ζήτημα της ανάπτυξης. Εσείς φέρνετε εμπειρία από το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο το οποίο είχατε και εδώ τίθεται το ζήτημα της ανάπτυξης αλλά και τα έργα υποδομών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν εργαλεία για την τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι χρειάζονται και διεύρυνση ως ένα βαθμό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσης, επειδή όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα τελευταία 3,5 χρόνια το βασική μου αρμοδιότητα ήταν ακριβώς η διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων, ότι τα εργαλεία, οι χρηματοδοτικοί πόροι που έχει αυτή τη στιγμή τη διάθεσή της η αυτοδιοίκηση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από τα νέα εργαλεία τα οποία από κοινού δημιουργήσαμε ως Υπουργείο Οικονομίας και Υπουργείο Εσωτερικών. Αναφέρομαι στο νέο Ταμείο Υποδομών που ακριβώς αφορά την υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αναφέρομαι στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία δημιουργήσαμε για τα νησιά μας, για τα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, προσπαθώντας ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που θέτει η νησιωτικότητα. Και αναφέρομαι βεβαίως και κυρίως στο πολύ μεγάλο πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και 2, το οποίο σχεδιάσαμε τους προηγούμενους μήνες από κοινού Υπουργείου Οικονομίας και Υπουργείου Εσωτερικών και ήδη έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και υλοποίησε μέχρι σήμερα ο Πάνος Σκουλέτης στο Υπουργείο Εσωτερικών και βεβαίως θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε αυτή την προσπάθεια με τον Φιλόδημο. Είναι λοιπόν αυτά εργαλεία τα οποία δεν είχε ξαναδεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία και γι' αυτό εγώ αν θέλετε κάνω και αυτή την, το είπα και χθες στην διαδικασία παράδοση παραλαβής, ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς της αυτοδιοίκησης, να συζητήσουμε, να συνθέσουμε, να δούμε πώς μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι χρηματοδοτικές δυνατότητες, γιατί όπως πολύ σωστά το θέσατε και μιας πλέον και έχουμε περάσει στη μεταμνημονιακή εποχή, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο κατά τη γνώμη μας, μιας και το ζήτημα της ανάπτυξης μπαίνει πλέον με πολύ ισχυρούς και επιτακτικούς όρους στην δημόσια συζήτηση, είναι το πώς η ανάπτυξη αυτή θα έχει αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά, πώς η ανάπτυξη αυτή θα συνοδευτεί από παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τον τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα αυτής της ανασυγκροτητικής προσπάθειας για την ελληνική οικονομία. Με αυτή την έννοια λοιπόν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, τέτοιου τύπου εργαλεία και άλλα τα οποία θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Νομίζω θα δώσουν αυτή την απαραίτητη διόθεση στις τοπικές κοινωνίες για να υλοποιηθούν έργα τοπικών υποδομών, έργα ίδρυξης, έργα αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, βιολογικών καθαρισμών, τα οποία εκκρεμούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και νομίζω ότι όχι δεν μπορούμε να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δεν μπορούμε να μιλάμε για πέρασμα σε μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτή τη μεταμνημονιακή περίοδο, χωρίς να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος σε τέτοιου τύπου έργα τοπικών υποδομών, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και δίνουν αναπτυξιακή όθηση στις τοπικές κοινωνίες. Και οι οποίες έγιναν, θα σας πω εγώ, ότι αυτές οι υποδομές έγιναν η ανάγκη για εξυγχρονισμό και βασικά ή για ύπαρξη τέτοιων υποδομών, έγινε ακόμα πιο, θα λέγαμε, επιτακτική λόγω των διαφόρων φαινομένων που είδαμε και την προηγούμενη περίοδο, πλημμυρικά και τα διάφορα τέτοια. Βεβαίως. Και γι' αυτό μάλιστα και η κυβέρνησή μας, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, παίρνει την πρωτοβουλία, δημιουργεί και το νέο Εθνικό Φορέα για την πολιτική προστασία, ο οποίος ακριβώς θα έχει και αυτόν τον χαρακτήρα του σχεδιασμού δηλαδή και με επιστημονικούς όρους και με εξειδικευμένο προσωπικό των απαραίτητων έργων έτσι ώστε να μπορεί πλέον η ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα τα οποία τα επόμενα χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα οξύνονται. Κύριε Χαρίτση, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω και για αυτό το οποίο κυκλοφορεί και είναι ένα
ένα ζήτημα κάπως εύλογο, θα έλεγα, όχι απολύτως, αναφορικά με το εξής σκηνικό. Μέσα στο 2019, το Μάιο, πρόκειται να έχουμε εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Θα έχουμε μάλιστα με συγκεκριμένα συστήματα, αλλά και μέσα σε ένα συγκεκριμένο, θα έλεγα, πλαίσιο. Πολλοί έτσι έχουν γράψει ότι θα κληθείτε να βρείτε ισορροπίες σε αυτό το δύσκολο τοπίο, όπως είναι αυτό των δημάρχων. Μην ξεχνάμε ότι η ηγεσία της Ένωσης τους πολλές φορές έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση. Άλλοι πάλι λένε ότι στη θέση αυτή εσείς θα κληθείτε να βρείτε και συμμάχους για το κυβερνών κόμμα εν ώψη εκλογών. Τι από όλα αυτά συμβαίνει και τι προτείνετε εσείς να κάνετε, βάσκα? Κοιτάξτε, κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι και όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό το οποίο δείξαμε και στις σχέσεις τις οποίες αναπτύξαμε με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, οι σχέσεις αυτές βασίστηκαν στην ειλικρίνεια, στο διάλογο και στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε συνενέσεις όπου αυτό ήταν εφικτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, θα το πω και τώρα, έχουμε πολύ σταθερή πολιτική βούληση και συγκεκριμένη κατεύθυνση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτών των σημαντικών μεταρρυθμιστικών τομών που, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω, έχουν ταυτοτικά χαρακτηριστικά για εμάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση της αριστεράς, σε σχέση με τα ζητήματα της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, της απλής αναλογικής, αλλά και της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για εμβάθυνση των σχέσεων με όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για διάλογο, για σύνθεση, όπου είναι αυτό εφικτό, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, βεβαίως, τα ζητήματα των εκλογών θα τα δούμε στην ώρα τους. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν έχει έρθει η ώρα αυτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε για να υλοποιήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όπως σας είπα και στην αρχή, το Υπουργείο Εσωτερικών, βεβαίως, δεν περιορίζεται το χαρτοφυλάκι, αν θέλετε, σε αυτά τα οποία μόλις συζητήσαμε. Έχουμε και πάρα πολλά άλλα ζητήματα να δούμε. Για παράδειγμα, τα ζητήματα της ισότητας. Πολύ σύντομα θα έρθει και νομοσχέδιο στην Βουλή. Τα ζητήματα της ηθαγένειας, που για μας επίσης έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, την οποία θέλουμε να επιταχύνουμε. Τα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων, στα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών εμπλέκεται πολύ ενεργά. Αλλά θα με επιτρέψετε να σας πω και μια σειρά από άλλα κοινωνικού χαρακτήρα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που είπαμε και στην αρχή, το πέρασμα στη μεταμνημονιακή περίοδο και πώς αυτό πρέπει και με συμβολικούς αλλά και με πραγματικούς όρους να γίνει αντιληπτό από την ελληνική κοινωνία. Και αναφέρομαι σε ζητήματα αδικιών που έχουν συμβεί μέσα στην περίοδο των μνημονίων σε σχέση με εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια σειρά από κατηγορίες εργαζομένων συμβασιούχων στην ευρύτερη, αν θέλετε, δημόσια διοίκηση. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα επιλύσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει, λοιπόν, πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας, πολλά ανοιχτά μέτωπα στα οποία θα κληθούμε να δώσουμε λύσεις, να δώσουμε απαντήσεις. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, το ζήτημα των εκλογών θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Ο στόχος και η στρατηγική της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί κατ' επανάληψη από τον Πρωθυπουργό, είναι η εξάντληση τετραετίας, και τότε, βεβαίως, θα προσφύγουμε στη λαϊκή τιμιγορία και ο ελληνικός λαός, αν θέλετε, θα κάνει ταμείο για τα πεπραγμένα, για το που παραλάβαμε την χώρα και που την παραδίδουμε μετά από αυτή την δύσκολη αλλά νομίζω πολύ σημαντική τετραετία. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σβέρκο. Καλή σας ημέρα.